συζητάμε ένα επίσης σοβαρό ζήτημα. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε το εξής, ότι η επέκταση, για παράδειγμα, του μετρό στην Αθήνα με τη γραμμή 4 είναι ένα έργο αναγκαίο για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των λαϊκών μαζών της πόλης, των εργαζομένων δηλαδή, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην πόλη. Ωστόσο, ο σχεδιασμός της αναδόχου εταιρείας, της Αττικό Μετρό, με ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης κυρίως, αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης, οπότε και υπογράφηκε η συγκεκριμένη σύμβαση και η περιβαλλοντική μελέτη, γίνεται με βάση το κριτήριο του κόστους-οφέλους και χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα ζωής κατοίκων και εργαζομένων στα Εξάρχεια και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, θα πω εγώ, όπου γίνονται ανάλογες εργασίες κατασκευής σταθμών. Το αποτέλεσμα συγκεκριμένα για την πλατεία των Εξαρχείων, δηλαδή, τι έχουμε, προβλέπεται ότι θα εξαφανιστεί πλήρως το πράσινο, πλήρως η υψηλή βλάστηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας της πλατείας θα καταληφθεί από συστήματα εξαερισμού, ασανσέρ, σκάλες εισόδου-εξόδου. Δηλαδή θα οδηγήσει στο να κυριαρχήσει το τσιμέντο σε μια περιοχή όπου ήδη υπάρχει τεράστια έλλειψη ελεύθερων χώρων και πάρκων. Δεν είναι ένα αντικειμενικό τεχνικό πρόβλημα, θέλουμε να επισημάνουμε. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα από κατασκευή σταθμών σε άλλες περιοχές που αυτά τα προβλήματα ξεπεράστηκαν. Γιατί ήταν σε προτεραιότητα αυτές οι επενδύσεις για το τουριστικό κεφάλαιο, για τα μεγάλα ξενοδοχεία, για αυτό το κομμάτι. Επιπλέον, ο σχεδιασμός αυτός συνοδεύεται από έντονη αστυνομική καταστολή απέναντι στις δικαιολογημένες διαμαρτύρες των κατοίκων της γειτονιάς των Εξαρχείων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σήμερα χρειάζεται να απαιτήσουμε να πάρθουν έστω και τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ελεύθερων χώρων, για τους χώρους πράσινου, να σταματήσουν οι επιχειρήσεις καταστολής της αστυνομίας στην περιοχή. Βεβαίως συμφωνούμε ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά για διερεύνηση. Και εγώ θα έλεγα, εκτός από τις επιτροπές της αρμόδιες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ΤΡΑΝ, την ΕΝΒΙ, που πρότειναν οι άλλοι συνάδελφοι, πρέπει να διαβιβαστεί και στο αρμόδιο ελληνικό Υπουργείο, όπως και κατά την άποψή μας και στο Δήμο Αθηναίων, που πρέπει να επανέλθουν στην Επιτροπή Αναφορών και στο Ευρωκοινοβούλιο με συγκεκριμένη γνώμη. Ευχαριστώ.